το κόμμα μας μου έκανε τη μέγιστη τιμή να παρίσταμε δίπλα σε εσά και στο Γενικό Γραμματέα μας σε αυτή τη συνάντηση υποδοχή, εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο και τη ράτσα μας. Οι ξεριζωμένοι πόντοι γνωρίζουν καλά τι σημαίνουν οι διώξει και ο κατατρεγμός. Ο ελληνισμός του πόντου μακελεύτηκε για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς της τουρκικής αστικής τάξης με το ελληνικό κεφάλαιο και την ελληνική αστική τάξη, η οποία χρησιμοποίησε τους πόντιους Έλληνες και τους εγκατέλειψε με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ξέρουμε από αφηγήσεις των προγόνων μας τη δυσπιστία και την περιφρόνηση που αντιμετώπισαν τον πρώτο καιρό όταν έφτασαν στην πατρίδα. Η γιαγιά μου η Ανάστα, έζησε ανεβαίνοντας στο χωριό μας το πανόραμα Θεσσαλονίκης τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η γνωστή ποντιακή προκοπή και το κουράγιο οδήγησαν στη δημιουργία ενός βιώσιμου χωριού, όχι απλά βιώσιμου, αλλά και το έγινε το καλύτερο θέρετρο της Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγα χρόνια, βέβαια με κόπο και στερήσεις όπως σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι δυσκολίες και η σκληρή πραγματικότητα έφεραν τους περισσότερους σε δρόμους προοδευτικούς με τη σπουδαία συμβολή βεβαίως του κομματός μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προγόνων μας συμπατρίδεν μου, όπως αποκαλούσαν με καημό και η δική μου την Ελλάδα, στάθηκε στο πλάι τους με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιου και πρόσφυγες, αλλά σε πλούσιους και φτωχούς, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων άρθρο του Ριζοσπάστη από τις 7 Σεπτεμβρίου του 1929. Το ΚΚΕ αποτέλεσε πραγματικά το μοναδικό στήριγμα στον αγώνα τους για την επιβίωση, διαθέτοντας και τις δυνάμεις του εργατικού κινήματος για την επαγγελματική τους εκπαίδευση και την ένταξή τους στην παραγωγή. Ίσως γιατί οι περισσότεροι ήταν από ορεινές περιοχές, δεν είχαν τη γνώση για να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες να καλύψουν τέτοιες. Εκεί είχαν τη συμπαράσταση των εργατών και του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι προέκυψε η γνωστή πορεία συμπόρευση των ποντίων στους αγώνες του λαού μας για το δίκαιο και τη λευτεριά σε οριακέ για τη χώρα στιγμές. Και στην αντίσταση και στον Δημοκρατικό Στρατό έχουμε την τιμή και την περηφάνεια να είχαμε και πολλούς πόντιους συμπατριώτες μας. Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμφέροντα των καπιταλιστών ανοίγει πολεμικά μέτωπα, όπου ο υπεριαλισμός ξαναμοιράζει τον κόσμο, δολοφονεί λαούς, παραχαράσει την ιστορία, εμείς ένα δρόμο έχουμε μπροστά μας. Να ενισχύσουμε τη δύναμή μας, να υψώσουμε τη φωνή μας, κόντρα σε όσους παίρνουν θάνατο κατά και προσφυγιά. Δυνατό ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή κέντρο αποφάσεων ολέθρου για τους λαούς για να σταματήσουν οι δολοφονικοί εξοπλισμοί η επικίνδυνη ανάμειξη της χώρας μας στο μέτωπο της Ουκρανίας, η αποστολή πολεμικού υλικού και ανθρώπινου δυναμικού όπου προστάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Σήμερα, που μια άλλη γενοκτονία συντελείται στην Παλαιστίνη, όπου οι ανελαίτητοι βοβαρδισμοί δολοφονούν άμαχο πληθυσμό και οι εικόνε μανάδων με σκοτωμένα παιδιά μα κλιμνάνε μνήμες από τη δική μα ιστορία, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε αλληλέγγυοι. Στο λαό που σφαγιάζεται καθημερινά, που δεν έχει πρόσβαση σε τροφή, νερό, νοσοκομεία, που εμποδίζεται ακόμα και η στοιχειώδη ανθρωπιστική βοήθεια, εμεί, οι απόγονοι της κατατρεγμένης ποντιακής γενιάς δεν μένουμε αμέτωχοι θεατές. Το μόνο κόμμα που αντιστέκεται σε αυτήν τη σύγχρονη κτηνοδία, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι το ΚΚΕ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αγώνας για ειρήνη στον κόσμο με δυνατό ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή. Σας ευχαριστώ πολύ.